Με ποια κριτήρια κρίνεται μία μεταμόσχευση μαλλιών ως επιτυχημένη? Στη χειρουργική ή την πλαστική λέμε συχνά ότι υπάρχουν τριών κατηγοριών επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις που είναι ευχαριστημένος και χαρούμενος και ο ασθενής και ο γιατρός. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επεμβάσεις όπου είναι ευχαριστημένος ο ασθενής αλλά όχι ο γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, αλλά ότι ο ειδικός διαπιστώνει ότι θα μπορούσε να έχει κάνει ίσως και κάτι καλύτερο. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι ευχαριστημένος ο γιατρός, αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ο ασθενής. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι ότι καλύτερο. Σημαίνει ότι δεν έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες του ασθενούς. Αν λοιπόν, όχι χαριτολογώντας, στην πραγματικότητα θεωρήσουμε μία επέμβαση μαλλιών ως επιτυχημένη, θα πρέπει να έχουμε καταφέρει τις προσδοκίες του ασθενούς, να τις έχουμε ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεν σημαίνει ότι αν αυτό δεν το έχουμε καταφέρει 100% μία επέμβαση έχει αποτύχει. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για βελτίωση και υπάρχει πάντα περιθώριο σε μία δεύτερη επέμβαση να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο πλείστο των περιπτώσεων, σε ποσοστό άνω του 95%, έχουμε ευχαριστημένους ασθενείς στην κλινική μας, στην Advanced Hair Clinics, από την πρώτη επέμβαση. Αλλά επειδή δεν είμαστε ρομπότ και κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι τέλειος, θα υπάρξουν και περιπτώσεις που δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό.